Αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδέλφια μου αγαπητά, και γι' αυτό το βραδινό το οποίο ο Κύριος μας χαρίζει και μας αξιώνει. Αδελφοί, να είμαστε μέσα στον Άγιο Νίκον Του και να Τον λατρεύουμε και να ακούμε το Λόγο Του και να χαιρόμαστε μέσα στην καρδιά μας και να βλέπουμε όλα μας τα αγαπητά αδέλφια. Ο Θεός να μας ευλογήσει λοιπόν και αυτό το βραδινό, να μας χαρίσει το Λόγο τον Άγιο και να μιλήσει μέσα στην καρδιά μας. Να ανοίξουμε στο κατά Ματθαίον 862 σελίδα, Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο. Σελίδα 862, Ιώτα Έψιλον, και διαβάζω από το εδάφιο 21. Και εξελθών εκείθεν ο Ιησούς, ανεχώρησεν εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος, και ιδού γινή Χαναναία εξελθούσα από τον ορίον εκείνον, εκράβγασε προς αυτόν λέγουσα, «Ελέησόν με, Κύριε Ιε του Δαβίδ, η θυγάτρη μου κακός δαιμονίζεται». Ο δε δεν απεκρίθη προς αυτήν λόγων, και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, «Απόλυσον αυτήν, διότι κράζει όπισθεν ημών». Ο δε αποκριθής είπε, «Δεν απεστάλλην ημείς τα πρόβατα τα απολολότα του οίκου Ισραήλ». Η δε ελθούσα προς εκείνη αυτόν λέγουσα, «Κύριε, βοήθημη». Ο δε αποκριθής είπε, «Δεν είναι καλόν να λάβει τις των άρτων των τέκνων και να ρίψει στα κοινάρια». Η δε είπε, «Ναι, Κύριε, αλλά και τα κοινάρια τρώγουσιν από των ψυχίων των πιπτόντων, από τις τραπέζεις των κυρίων αυτών». Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, ας γίνει σε ως θέλεις και ιατρεύθη η θυγάτηρ αυτής από τις ώρας εκείνης». Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Λόγο Του. Και ο Κύριος, αδερφοί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, «Εξήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μετ' αυτού». Ο Κύριος μας αγαπάει. Αυτό πρέπει να, αδέρφια μου, να είναι ριζωμένο μέσα στην καρδιά μας. Ότι ο Κύριος μας αγαπάει. Τόσο πολύ μας αγάπησε, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Πόσο μας αγάπησε. Τόσο ώστε να στείλει τον Υιόν Του επάνω στον κόσμο, αδελφοί, αυτό. Άφησε τον ουρανό, άφησε τη δόξα για να έρθει εδώ σε εμάς, να μας συναντήσει, να μας μιλήσει, να μας ευεργετήσει, να μας βοηθήσει, αδελφοί. Είναι η βοήθειά μας ο Κύριος, είναι βοήθεια ετοιμοτάτη, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Κανένας άλλος δεν είναι έτοιμος να σε βοηθήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν υπάρχει, αδερφοί, κανένας. Κανένας. Μόνο ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. «Και οι τρίχες», λέει, «της κεφαλής ημών είναι πάσα ηρυθμημένε», μας λέει ο Λόγος του Θεού. «Εξεύρει», λέει ο Κύριος, «τίνον έχετε χρίαν πριν εσείς ζητήσετε παρά αυτού». Πριν το πεις, ο Κύριος γνωρίζει την ανάγκη, αδελφοί. Γνωρίζει τι θα πεις, γνωρίζει τι θα ζητήσεις. Ο Δαβίδ, ο οποίος είχε επίγνωση Θεού, αδελφοί, είπε, «Κύριε, εσύ εξεύρεις το κάθισμά μου, ξεύρεις το βάδισμά μου, ξέρεις και πριν έρθει ο λόγος εις το στόμα μου, εσύ γνωρίζεις τα πάντα, Κύριε», είπε ο Δαβίδ, αδελφοί, ξέρεις τα πάντα. «Όπου και να πάω», λέει, «πού να πάω και να φύγω από του προσώπου σου, πού να κρυφτείς, πού να πας, μακριά από τον Κύριο». Ο άσωτος Υιός ήθελε να φύγει μακριά. Δεν ήταν ικανοποιημένος, αδελφοί, με αυτά τα οποία ζούσε μέσα στο πατρικό σπίτι.
δεν ήταν ικανοποιημένος. Δεν απολάμβανε, ενώ θα έπρεπε να απολαμβάνει. Καμιά φορά δεν ξέρω γιατί δεν απολαμβάνουμε. Αδελφοί, γιατί δεν παίρνουμε αυτό το οποίο πρέπει να πάρουμε. Δεν το παίρνουμε, δεν το απολαμβάνουμε. Δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να φεύγει από τον οίκο του Θεού, αδελφοί, έτσι όπως μπήκε. Πώς θα φύγεις όπως μπήκες, το ίδιο. Εδώ ήρθαμε να συναντήσουμε τον ζωντανό Θεό. Πώς θα φύγουμε όπως μπήκαμε, αδελφοί. Δεν θα φύγουμε όπως μπήκαμε, αλλά θα φύγουμε διαφορετικοί. Θα φύγουμε ξεκούραστοι. Θα φύγουμε αναπαυμένοι. Θα φύγουμε πληροφορημένοι μέσα στην ψυχή μας για τα ουράνια. Γιατί αυτά μας ενδιαφέρουν. Τα επίγεια τα είδαμε. Τα βιώσαμε. Για πολλά χρόνια περάσανε μέσα στο πετσί μας. Κατά κόσμο μιλάω. Αδελφοί, τον θερισμό τους τον είδαμε. Αυτόν τα οποία σπήραμε. Αδελφοί, και τώρα ο Κύριος μας έχει καλέσει σε ένα καινούριο περπάτημα. Μας έχει καλέσει εις μία νέα ζωή. Μας έχει καλέσει να απολαμβάνουμε τη γλυκιά του παρουσία. Αν πεις, αδερφέ, θλίψεις δεν θα έχουμε. Εδώ μπερδευόμαστε πολλές φορές. Εδώ μπερδευόμαστε πολλές φορές. Λέει, στενή και τεθλιμμένη οδός. Ναι, στενή και τεθλιμμένη. Αλλά ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, μας λέει ότι μέσα στην καρδιά ο χριστιανός μπορεί να απολαμβάνει, αδέρφια μου, κάτι άλλο. Την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, εσείς, λέει, εδέχθητε τον Λόγον του Θεού εν μέσω πολλής θλίψεως, αλλά με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Εξωτερικά θλίψεις, εξωτερικά πιέσεις, εξωτερικά μάχες, επιθέσεις, διωγμή. Μέσα όμως, και μέσα είναι αυτά, αδελφοί, μέσα είναι άλλα πράγματα. Μέσα είναι ναός εδώ, είναι ο ναός. Μέσα γίνονται ιερουργίες. Μέσα είναι το Πνεύμα του Θεού. Είναι ένα ναός άγιος. Και πρέπει να είμαστε ένας ναός άγιος. Και όσο επιμελούμαστε, αδέλφια μου αγαπητά, αυτόν τον ναό, μέσα στη ψυχή μας, το ναό, όσο τον επιμελούμαστε και όσο τον καθαρίζουμε και όσο βγάζουμε από μέσα αυτά τα οποία δεν αρέσουν στον πατέρα μας, τον ουράνιο, και δεν αρέσουν και σε μας, όσο τα βγάζουμε, αδερφοί, τόσο πιο πολύ αναπαύεται ο Θεός. Αναπαύεται, λέει, το πνεύμα της δόξας, εφημάς. Γεννιόνται προβλήματα πολλά, αλλά καλούμαστε όλα να τα νικήσουμε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο ήλθε στη ζωή σου, το οποίο δεν μπορεί να το λύσει ο Θεός. Αδελφοί, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει κάποιο περιστατικό μέσα στο Ευαγγέλιο ή στις πράξεις που ο Κύριος δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Έχετε διαβάσει κάτι το περιστατικό. Ήρθε ένα περιστατικό μπροστά στον Κύριο και ο Κύριος δεν μπόρεσε να το λύσει. Δεν μπόρεσε να το απαντήσει. Δεν μπόρεσε να το θεραπεύσει. Υπάρχει κανένα τέτοιο περιστατικό? Δεν υπάρχει. Αρεφή, κανένα. Στους νεκρούς μίλαγε, ακούγανε.
Στη θάλασσα μίλαγε, άκουγε. Στον αέρα μίλαγε, άκουγε. Όλοι ακούγανε. Τα ψωμιά τα πήρε, τα πολλαπλασίασε. Την ύλη, αδερφοί. Και πόσους ασθενείς ο Κύριος, δεν μπορώ να βάλω με το μυαλό μου, χιλιάδες θεράπευσε ο Κύριος, αδερφοί. Γιατί το λέει στον Ισαΐα. Πνεύμα Κυρίου, λέει, είναι επ' εμέ. Δια τούτο με έχρισε. Με απέστειλε για να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς. Να ιατρεύσω τους συντετριμένους στην καρδία. Να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία. Ελευθερία. Στους τυφλούς ανάβλεψη. Να κηρύξω, λέει, ευπρόσδεκτον Κυρίου εν εαυτόν. Ένας καιρός ευπρόσδεκτος, αδελφοί, και λέμε ότι είμαστε στις ημέρες της χάριτος του Θεού, διανύουμε την περίοδο της χάριτος. Είναι ο καιρός, αδελφοί, κατά τον οποίον ο Θεός δέχεται τον άνθρωπο, δέχεται τον αμαρτωλό, δέχεται την επιστροφή, δέχεται τη μετάνοια και είναι έτοιμος ο Κύριος, αδελφοί, να κάνει αυτό το οποίο ο άνθρωπος του ζητάει, γιατί είναι ανάγκη του ανθρώπου. Εδώ έρχεται μία ανάγκη μπροστά στον Κύριο, μία γυναίκα λοιπόν Χαναναία, εξελφούς από τον ορίον εκείνον, εκράβγασε προς αυτόν, να το κρατήσουμε αυτό, το εκράβγασε, όχι μία... Γι' αυτό κάνουμε τις προσευχές, τις ολονυχτίες, τις νηστείες. Γιατί τις κάνουμε, αδελφοί? Θέλουμε να τον πλησιάσουμε. Εδώ ο ίδιος ο Κύριος, αδέρφια μου, και τον βλέπουμε μέσα στα Ευαγγέλια να προσεύχεται, λέει, με τα κραυγής δυνατής ο Κύριος. Με τα κραυγής δυνατής ο Κύριος και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενον να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούσθη, λέει, δια την ευλάβια αυτού. Και τι ο Υιός έμαθε την υπακόη αφόσον έπαθε. Πότε ήταν υπάκουος ο Κύριος, αδελφοί? Όταν ανέβηκε πάνω στο Γολγοθά, στο Σταυρό, αδελφοί. Όταν δέχτηκε τα καρφιά, για όλους εμάς. Εκεί ήταν η υπακοή του Κυρίου μας. Εκεί ολοκληρώθηκε το έργο, αδελφοί, αυτό της υπακοής. Υπάκουσε στον ουράνιο Πατέρα, μέχρι τέλους. Μέχρι θανάτου, το λέει ο Λόγος του Θεού. Υπήκος, λέει, μέχρι θανάτου. Θανάτου δε Σταυρού. Εμείς δεν ξέρω, καμιά φορά μπορεί να μας πιάσει κάποια κάφηση για την υπακοή μας, ότι τάχατες είναι πολύ μεγάλη, ότι τέλος πάντων σκύψαμε πολύ το κεφάλι και δεν πάει άλλο, και μας πιάνει, το έκανα Κύριε και αυτό, το έκανα Κύριε και αυτό, τι κάναμε, αδερφοί? Μας λέει ο Κύριος τι να λέμε όταν τα κάνουμε, και όταν λέει τα κάνετε, εμείς δεν τα έχουμε κάνει και λέμε. Όταν λέει τα κάνετε, όλα τα διαταχθέντα εις εσάς, να λέγετε αχρή δούλη ημεθα. Αρφή, αυτό να λέμε. Ο Απόστολος Παύλος το έχει καταλάβει. Λέει, όχι εγώ, η χάρις του Θεού ημετε μου. Δεν το κάνω εγώ. Δεν το κατάφερα εγώ. Δεν είναι δική μου ικανότητα. Η ικανότητα, λέει, ημών δεν είναι από μας. Είναι από το Θεό. Ο κόπος τον οποίο κοπιάζουμε μέσα στο έργο του Θεού, αδέρφια μου, δεν είναι από μας. Είναι από τον Θεό. Εκείνος μας κάνει ικανούς. Εκείνος μας δυναμώνει. Και το βλέπουμε αυτό. Και την ώρα που είμαι αδύνατος,
την ώρα που είμαι αποκαμωμένος, την ώρα που λέω, Κύριε, αυτό, άστο, δεν πάει, δεν βγαίνει, Κύριε. Δεν γίνεται, Κύριε. Λέω, Κύριε, βάλε με ένα μπροστά, να σε βοηθήσω εγώ. Την ώρα της αδυναμίας σου, την ώρα της κακουχίας, την ώρα της δυσκολίας, την ώρα που όλοι σε έχουν εγκαταλείψει. Εκεί έρχεται ο Χριστός, αδερφοί, όπως ήρθε στον Ηλία. Ο Ηλίας νόμιζε ότι είχε μείνει μόνος του. Μόνος έμεινα, Κύριε. Αλλά του λέει ο Κύριος, δεν είσαι μόνος, και είχε πάει εκεί πάνω στο όρος, αδερφοί, και είχε αποκάμει. Γίνεται και αυτό. Γίνεται και αυτό. Και αν ατονίσεις, αδελφέ μου, είναι και αυτό μέσα στο σχέδιο του Θεού. Και αν αποκάμεις, λέει, και οι νέοι θα ατονίσουν και θα αποκάμουν, και οι εκλεκτοί νέοι θα δυνατήσουν, λέει, παντάπασε, τελείως. Και έρχεται η ώρα της παντάπαση αδυναμίας. Εκεί που πλέον ούτε ένα αλληλούια δεν μπορείς να πεις. Ούτε ένα αλληλούια. Έρχεται αυτή η ώρα, αδερφοί. Παντάπαση. Τελείως δηλαδή. Αποδυνάμωση. Κακουχία. Έτσι να είσαι, λέει στον Τιμόθεο, καλός στρατιώτης. Ένα περίεργο πράγμα, ο καλός στρατιώτης κακοπαθεί, αδελφοί. Περίεργο δεν είναι? Ο καλός στρατιώτης να κακοπαθεί και ο άλλος να περνάει καλά. Ο άλλος να είναι εντάξει. Ο άλλος να είναι ευλογημένος, να απολαμβάνει. Να είναι εντάξει και ο καλός στρατιώτης να περνάει όλα αυτά. Να περνάει μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες, μέσα από όλες αυτές τις κακουχίες, να κάθεται στη σκοπιά τη νύχτα, να πηγαίνει οδηπορίες, να μένει νηστικός, να ταλαιπωρείται και να είναι καλός στρατιώτης. Ναι, καλός στρατιώτης. Καλός στρατιώτης θα κακοπαθήσει, αδερφοί. Και θέλει ο Κύριος να μας κάνει στρατιώτες. Το βλέπω και στη δική μου τη ζωή. Λέω, Κύριε, καλός στρατιώτης δεν είμαι. Δεν είμαι. Αλλά βλέπω όμως τον Κύριο ότι με εργάζεται. Με εργάζεται. Κάνε αυτό. Βλέπω η καρδιά κλωτσάει. Δεν πάω προς εκείνη την κατεύθυνση. Με πάει ο Θεός. Αδελφοί, Και ευχαριστούμε τον Κύριο, ο οποίος μας οδηγεί. Μας πηγαίνει. Μας σπρώχνει, θα έλεγα. Μας σπρώχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί θέλει να διάσει την καρδιά μας, αδερφοί. Ο Μωυσής, ξέρουμε την ιστορία, όταν έφτασε σε μία ηλικία, και πραγματικά, αδέρφια μου, ο Θεός είχε εργαστεί πολύ μέσα στην καρδιά του, τον είχε αδειάσει τον Μωυσή. Τον είχε αδειάσει. Εκεί πάνω στο όρος, να βόσκει τα πρόβατα του πεθερού του, πάρα πολλά χρόνια, και ενώ περάσανε τα χρόνια και πια ήτανε έτοιμος και έκανε μπροστά στα μάτια του Θεού, αδελφοί, ήταν έτοιμος να κάνει αυτό το οποίο θα του έλεγε ο Κύριος, ο ίδιος αισθάνεται όχι ικανός, όχι δυνατός, όχι έξυπνος, όχι σοφός, αλλά ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και αυτό, πιστεύω, αδέρφια μου, είναι το σημείο το οποίο θέλει ο Κύριος. Εκεί θέλει ο Κύριος να μας φτάσει. Γι' αυτό ο Κύριος εργάζεται με όλα αυτά τα περιστατικά, αδερφοί μου, μέσα στη ζωή μας. Με περιστατικά επί περιστατικών. Δυσκολίες επί δυσκολιών. Ασθένειες επί ασθενειών. Γιατί ο Κύριος θέλει να διάσει την καρδιά σου. Και διάβαζα ένα εδάφιο σήμερα, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθήσει μας. Φανταστείτε, αδερφοί, αυτά τα οποία περνάμε αυτόν τον καιρό, όλα αυτά τα παθήματα δεν μπορούν να συγκριθούν
δεν είναι άξια να συγκριθούν με αυτό το οποίο μέλει να φανερωθεί σε σένα, ναι. Την δόξα την οποία, αδερφέ μου, πρόκειται να απολαύσεις. Τη δόξα του Θεού, την οποία σε περιμένει. Την οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο οφθαλμός δεν είδε. Ο τοίο δεν ήκουσε. Και εις καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, αδερφοί, αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός εις τους αγαπώντας Αυτόν. Τι έχει ετοιμάσει ο Θεός, ε? Γνωρίζω, λέει, άνθρωπο προετών 14. Είτε εντός του σώματος είτε εκτός του σώματος, λέει, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Ότι υρπάγει, λέει, ως τρίτου ουρανού. Και ήκουσε, λέει, πράγματα ανεκλάλητα, λόγια ανεκλάλητα, τα οποία δεν συγχωρείται σε άνθρωπο να λαλήσει. Τι είδε, τι άκουσε, αδερφοί. Ανεκλάλητα λόγια, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή είναι η δόξα, αδερφέ μου, που σε περιμένει. Αυτά έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα, ναι. Αρκεί να μείνεις, αρκεί να υπομείνεις, αρκεί να περιμένεις το Θεό, αρκεί να μείνεις στη σκοπιά σου, αρκεί να αρχίζεις να φωνάζεις, όπως φωνάζει αυτή εδώ η γυναίκα, η οποία λέει, «Ελέησόν με, Κύριε, ιέ του Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται». Ένα πρόβλημα, αδερφοί, άλυτο για τη γυναίκα αυτή. Ένα πρόβλημα άλυτο. Κανένας δεν μπορεί να επέμβει σε αυτό. Κανένας δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Ανθρωπίνος. Και δεν πρέπει να έχουμε ελπίδα, αδελφοί, σε ανθρώπους. Καμία ελπίδα. Λέει στον προφήτη Ιερεμία, επικατάρατος ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο. Και κάμνη, λέει, σάρκα βραχίωνα αυτού. Τι είναι αυτό? Λέει, αυτός, λέει, θα είναι σαν την αγριομυρίκη. Και η καρδιά του, λέει, απομακρύνεται από του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευλογημένος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί Κύριον. Και του οποίου, λέει, ο Κύριος είναι η ελπής. Τι ωραία, αδελφοί, να ελπίζεις τον Κύριο. Και γι' αυτό το εργάζεται ο Θεός. Μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί. Μας κόβει εκεί πέρα κάτι στηριγματάκια, παίρνει ένα πριονάκι, ο Κύριος ψηλό, χρίτσι, 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 τα κόβει. Τα κόβει τα στηρίγματα. Γιατί? Για να στηρίζεσαι μόνο σε εκείνον. Μόνο σε εκείνον. Είναι ο καλύτερος. Είναι ο ωραιότερος. Έτσι δεν μας λέει στους ψαλμούς? Σύ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξεχύθη, λέει, χάρις στα χείλη σου. Δια τούτο, λέει, ο Θεός σε ευλόγησε εις τον αιώνα. Αδερφοί, αυτός είναι ο Κύριός μας. Είναι ο ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Σε αυτόν πρέπει να ελπίζουμε. Φανερώνεται στην Αποκάλυψη, πολύ ένδοξος, πω ένδοξος που φανερώνεται. Μόλις τον βλέπει ο Ιωάννης, λέει, πέσε, λέει, προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Εγώ, λέει, είμαι ο πρώτος και ο έσκατος και ο ζών. Και έγινα νεκρός και ειδού είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων. Και κρατάω, λέει, τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Κρατάει ο Κύριος. Και τα κρατάει, αδελφοί, όλα με το λόγο του στόματος αυτού. Βαστάζουν, λέει, τα πάντα με τον λόγο της δυνάμεως αυτού. Κύριος. Να καταλαβαίναμε σε ποιον έχουμε πιστεύσει. Ήθε να εννοούσαμε, αδελφοί, ποιος είναι ο Κύριος, ο οποίος, λέει, από την αρχή αναγγέλει το τέλος και λέει, η βουλή μου θα σταθεί. Η βουλή μου θα σταθεί. Ποιανού βουλή θα σταθεί? Έχεις βουλή? Όλοι έχουμε μια βουλή. Όλοι έχουμε μια σκέψη, μια θέση, μια πρόταση. Έχουμε όλοι. Ποιανού θα σταθεί όμως? Του Κυρίου. Του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και λέγεται θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός. Αυτός είναι ο Κύριος, αδερφοί. Να υιοθετούμε στη ζωή μας πάντοτε τη βουλή Του. Να έχουμε επικοινωνία με εκείνον.
Να πηγαίνουμε στην προσευχή να φωνάζουμε, να κράζουμε όπως κράζει αυτή η γυναίκα. Να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, να μας εμπνέει. Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα έλθει, αδελφέ μου, στην ψυχή σου, στην καρδιά σου, στο νου σου, θα σου φέρει τη βουλή του Θεού μέσα σου. Και ο άνθρωπος, αδελφοί, καθώς έρχεται το Πνεύμα του Θεού, σοφίζεται, συνετίζεται, αποκτάει επίγνωση. Δεν είναι μικρά πράγματα, γιατί φωνάζουν πολλές φορές οι εργάτες, μας φωνάζουν οι δούλοι του Θεού στην προσευχή, στην ολονυχτία, στην νηστεία. Ακούσαμε χτες, το γένος λέει, δεν δίνεται να εξέλθει η μη δια προσευχής και νηστείας. Ναι, βέβαια, αδελφοί. Γιατί όμως, γιατί εκεί, αδελφέ, θα πάρεις δύναμη. Εκεί θα πάρεις δύναμη. Εδώ ο Λόγος του Θεού έχει εντολές, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό, και εγώ λέω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, Κύριε. Δεν μπορώ να τα κάνω, Κύριε, πολλά μου ζητάς. Και αυτό θα κάνω, και αυτό, και εκείνο θα κάνω, και θα συγχωρώ, και θα συγχωρώ. Και θα αγαπάω και τον αδελφό μου, ναι. Και θα αγαπάω και τον διώκτη, ναι. Και θα αγαπάω και τον εχθρό, ναι. Εγώ δεν μπορώ. Μπορείς όμως. Και μπορούμε, αδελφοί, γιατί για να μας το λέει ο Κύριος, πάει να πει ότι μπορούμε. Αν δεν μας ζήταγε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε, αλλά μας ζητάει πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε. Μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Αλλά σου λέει ο Κύριος, σε μένα θα έρθεις. Έλα να σου πω ένα μυστικό, λέει ο Κύριος. Έλα σε μένα. Γιατί και φώναζε, έλθετε, λέει, προς με. Έλθετε προς με, όλοι κουρασμένοι, φορτωμένοι, να σας αναπαύσω. Μας αναπαύσεις, Κύριε, αυτό θέλουμε. Θέλουμε ανάπαυση. Και θα βρείτε, λέει, ανάπαυση μέσα στην ψυχή σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και φωνάζει η γυναίκα αυτή, λέει, ισόν με, Κύριε, ιέ του Δαβίδ. Η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται, ο δε δεν απεκρίθη προς αυτήν λόγον. Δεν της απαντάει ο Κύριος τίποτα. Ο δε δεν απεκρίθη προς αυτήν λόγον. Σιωπή. Και πιστεύω ότι είμαστε στην περίοδο αυτή. Λέει στον εκκλησιαστή, καιρός παντί πράγματι. Καιρός του γεννάστε, καιρός του πεθαίνειν, καιρός του φυτεύειν, καιρός του εκκριζώνειν, καιρός του λαλείν, καιρός του σιγάν. Καιρός του σιγάν. Και τώρα εδώ είναι σιγάν. Και στη ζωή σου είναι, αδερφέ μου, καιρός του σιγάν. Καιρός που δεν ακούς τη φωνή του Θεού. Και περιμένεις. Κύριε, θα μου πεις κάτι. Κύριε, έβαλα ένα σημείο, στείλε έναν άνθρωπο, στείλε έναν προφήτη, δείξε μία όραση κάπου, όχι σε μένα, ναι, σε έναν άλλον, δείξε μία όραση, στείλε μου ένα μήνυμα ζητάω, ένα λόγο. Εκείνο λέει τον καιρό, σπάνιος λέει ήταν ο λόγος του Θεού, σε εμάς δεν είναι σπάνιος, δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά για μη λέμε, αλλά μπορεί να περνάς εσύ προσωπικά στη ζωή σου μια τέτοια περίσταση. Να σε περνάει εσένα ο Θεός από ένα τέτοιο μονοπάτι. Και ο Λόγος του Θεού αυτή τη στιγμή στη ζωή σου να είναι σπάνιος. Και να μην έχεις μια χειροπιαστή κουβέντα, λόγο από τον Κύριο. Να μην έχεις κάτι συγκεκριμένο. Δεν έχεις. Και περιμένεις και φωνάζεις. Είναι αυτό, αδερφοί, που λέει εδώ ο Κύριος. Είναι, δεν απεκρίθη λόγων. Είναι όπως είναι εκείνοι οι δύο οι οποίοι πηγαίνανε προς Εμαούς. Και ο Κύριος ήταν εκεί, μαζί τους. Και αυτοί λέγανε τα δικά τους. Που δεν είναι αυτό, που νομίζαμε ότι ήταν έτσι, νομίζαμε ότι ήταν προφήτης, νομίζαμε ότι ήταν αυτό, νομίζαμε ότι ήταν τ' άλλο. Και
και προχωράνε και λένε και λένε και λένε και λένε. Έτσι κάνουμε κι εμείς και λέμε και λέμε και λέμε και ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αδελφοί, το λέει στον προφήτη. Ο Κύριος λέει προσήχε και ήκουε, καθώς λέει οι φοβούμενοι τον Κύριον ελάλουν προς αλλήλους. Οι φοβούμενοι τον Κύριο, λέει, μιλάγανε ο ένας προς τον άλλον. Είναι φοβούμενοι τον Κύριο, ναι. Το βλέπει ο Θεός ότι έχεις φόβο Θεού. Σε βλέπει ο Θεός ότι τον αγαπάς. Σε βλέπει ο Θεός ότι τον ελατρεύεις. Σε βλέπει ο Θεός ότι μέσα σου έχεις θεοσέβεια. Αλλά παρόλα αυτά, όμως αγαπητοί αδερφοί, λέμε και τα παράπονα στον Κύριο. Λέμε και τα παράπονα και παραπονιέται η Εκκλησία. Παραπονιέται ο λαός του Θεού. Παραπονιέται η Σιών. Κύριος λέει με εγκατέλειψε, λέει στον Ισαΐα. Κύριος λέει με παραμέλησε, λέει στο μη κεφάλαιο στον Ισαΐα. Πού είναι ο Κύριος, πού είναι ο Κύριος. Η οδός μου λέει είναι κεκριμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται από του Θεού μου. Βλέπω το Θεό. Μάλλον με έχει ξεχάσει εμένα, ναι. Τι να πει και ο Αβραάμ τώρα, πόσα παραδείγματα να βρούμε, αδερφοί, μέσα από το Λόγο του Θεού. Πόσα παραδείγματα. Ο Ισάκ, ξέρετε πότε έκανε παιδί, αδερφοί, στα 60 του. Αυτός ο ευσεβής άνθρωπος, ο Ισάκ, αδελφοί, ο οποίος προσευχότανε για να του χαρίσει ο Κύριος σπέρμα και προσευχότανε και προσευχότανε και περνάγαν τα χρόνια. Αν θυμάμαι καλά ήταν 40 χρονών όταν πήρε τη Ρεβέκα. Και πόσα χρόνια ζητάς παιδί, πόσα. Για μην πάω στον Αβραάμ και μας πιάσει η καρδιά μας που έφτασε 99, δεν θα σε βάλει, θα περιμένεις τόσο πολύ. Να πιάσουμε τον Ισάκ που περίμενε 20 χρόνια, αδελφοί, και περίμενε και εμείς πολλές φορές θέλουμε το έτοιμα τώρα να γίνει, τώρα Κύριε, και τώρα περίμενε αδελφέ μου, περίμενε. Ο Κύριος σου λέει να περιμένεις. Ο Κύριος σου λέει να μακροθυμείς. Γνωρίζει την οδόν σου. Και τι θα κάνει ο Κύριος. Ξέρετε τι θα κάνει αδερφοί ο Κύριος. Μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Θα κάνει υπερπάντα όσα ζητούμε ή νοούμε. Αλλά λέει, εγώ λέει δεν θα κάνω την εκδίκηση των εκλεκτών, των βοόντων προς εμένα ημέρα και νύχτα. Αν και μακροθυμώ δι' αυτούς, ο Κύριος μακροθυμεί. Αδερφοί, για μας, ξέρετε γιατί μακροθυμεί. Γιατί πρέπει να φτάσει η καρδιά μας σε ένα ύψος. Αυτό πρέπει να το πούμε. Πρέπει να φτάσουμε στον πύχη τον οποίο μας έχει βάλει ο Θεός. Σε έχει βάλει σε ένα πύχη, εδώ σου λέει θα πας. Εδώ. Για να απαντηθεί το αίτημα αυτό εδώ. Πρέπει να αυξηθεί η πίστη. Πρέπει να ταπεινωθεί η καρδιά, πρέπει να πλατινθεί η αγάπη, γιατί αλλιώς θα είμαστε σαν τα κακομαθημένα παιδιά, έτσι δεν είναι, σαν τα κακομαθημένα παιδιά, τα οποία θα ζητάμε, αδέρφια μου, και όταν πάει και ζητάει αρχικά, το δίνει ο πατέρας, πάει ξαναζητάει το παιδί, μου πάρεις αυτό, πάρ' το. Ξαναζητάει το παιδί, σταματάει. Μου πάρεις αυτό. Πάρ' το. Καλός ο μπαμπάς. Καλό πατέρα που έχω. Καλό πατέρα που έχω. Και άμα πάει την επόμενη φορά και πει μπαμπά αυτό και πει ο μπαμπάς, πά διαβάσει τα μαθήματά σου. Πά διαβάσει τα μαθήματά σου και έλα μετά να ξανασυζητήσουμε. Αδερφοί, κάτι ζητάει ο πατέρας μετά. Α, δεν είναι καλός ο μπαμπάς τότε. Αυστηρός ο μπαμπάς. Αν δεν είναι αυστηρός. Δεν είναι αυστηρός ο μπαμπάς, καλός είναι. Αλλά πρέπει να μάθεις και εσύ κάτι να κάνεις. Πρέπει να μάθω και εγώ κάτι να κάνω.
Πρέπει και εγώ να μάθω να συγχωρά τον αδερφό μου. Και μ' αρέσει αυτό το εδάφιο, το διάβαζα στο Μάρκο. Λέει και πάντα όσα αν ζητήσετε εν την προσευχή έχοντες πίστην, θέλετε λάβει. Ωραίο, ε. Ωραίο είναι. Μα και εμένα μ' αρέσει. Ό,τι αν ζητήσω θα λάβω. Ναι. Και μετά συνεχίζει ο Κύριος. Και όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε αν έχετε δει κατάτινος. Για να συγχωρήσει και εις εσάς ο Πατέρας σας ο Ουράνιος. Αρεφή μου, μας ζητάει ο Κύριος κάτι. Είδατε που μας ζητάει. Μας ζητάει. Και μετά μας λέει ότι όταν πηγαίνουμε στον Κύριο πρέπει να πιστεύουμε, αυτή εδώ η γυναίκα. Δεν ξέρω, αλλά τι μπορούμε να πούμε ότι μεγαλείο έχει μέσα στην ψυχή της αυτή η γυναίκα, αδερφή. Για πέστε μου, τι μεγαλείο έχει. Εδώ πέρα στο απόλυσον που μιλάνε οι μαθητές και ο Κύριος δεν της απαντάει, της λέει, την πρώτη φορά της λέει, δεν απεστάλλην μη στα πρόβατα τα απολολότα του οίκου Ισραήλ. Δεν είμαι για σένα, ναι. Εμένα αν μου έλεγε μια τέτοια κουβέντα, έκανα μεταβολή και έφευγα τρέχοντας. Με πρόσβαλε κιόλας. Να πάω να του ζητήσω, να τιμήσω το πρόσωπό του, έτσι, και να έχω τέτοια ανταπόκριση, να με διώξει έτσι, να ταπεινωθώ τόσο πολύ. Κι όμως αυτή η γυναίκα παίρνει μια τέτοια απάντηση. Αδελφοί, ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Η δε ελθούσα προς εκείνη αυτόν. Τον προσκυνάει. Ούτε παρεξηγείται, ούτε σκανδαλίζεται, ούτε τα βάζει με τον Κύριο, ούτε χάνει την πίστη της, ούτε χάνει την αγάπη της, ούτε χάνει την υπομονή της, αλλά πάει και τον προσκυνάει. Εμείς τι κάνουμε όταν ο Κύριος μας καθυστερεί? Εσύ τι κάνεις, αδερφέ, όταν ο Κύριος σε καθυστερεί? Για πες μου. Όταν σε καθυστερεί, τι κάνεις? Τι θέση παίρνεις? Μουρμουράς, κλαις, φωνάζεις, γογγίζεις. Πού είναι ο Κύριος και πού είναι ο Κύριος και πού είναι ο Κύριος? Και δεν το περίμενα αυτό από τον Κύριο, και αλλιώς τα είχα υπολογίσει εγώ τα πράγματα. Αλλιώς τα έχεις υπολογίσει, αλλά έχει κάνει και ο Κύριος υπολογισμούς όμως, αδερφοί. Εδώ πάει και προσκυνάει, αδερφοί. Βάζει το κεφάλι κάτω και προσκυνάει. Προσκυνώ, Κύριε. Όχι, μου πες. Πειράζει, Κύριε. Δεκτώ. Ευχαριστώ για τα όχι. Που λέμε, ψέλνουμε και τον ύμνο, Άρα τον ψέλνουμε ωραία. Για κάθε ναι σε ευχαριστώ, για κάθε όχι σε αγαπώ. Πώς τα ψέλνουμε έτσι. Και με φωνή και με... με σιγόντα, με πρίμα, με αυτά, τα ψέλνουμε. Αλλά όταν έρχεται η ώρα, τι γίνεται τότε? Λέμε σε ευχαριστώ για το όχι. Κύριε, με καθυστερείς και έτσι, σε παρακαλώ. Με καθυστερείς έτσι, Κύριε. Εδώ προσκυνάει, αδερφοί, και είναι ταπείνωση αυτό. Είναι ταπείνωση, νωρό μάθημα. Να το πάρουμε αυτό. Να καθίσουμε εκεί στη γωνιά μας, σε μια άκρη, και να περιμένουμε τον Κύριο. Κύριε, σε αγαπάω. Κύριε, εμπιστεύτηκα τη ζωή μου σε σένα. Κύριε, πιστεύω ότι με βλέπεις, ότι με παρακολουθείς. Πιστεύω ότι ξέρεις τι κάνεις. Πιστεύω ότι κρατάς το χρόνο στα χέρια σου. Τη ζωή μου στα χέρια σου. Την οικογένειά μου στα χέρια σου. Αφού σου εμπιστεύτηκα τα πάντα. Αφού όταν ήμουνα στον κόσμο, τι προσπάθεια έκανα και βρέθηκα μέσα στην εκκλησία? Έκανες καμιά προσπάθεια, αδερφέ? Πώς βρέθηκες εδώ μέσα? Ήμασταν στον κόσμο, αδερφέ, έτσι δεν είναι? Ήμασταν στην άγνοια, ήμασταν στην αμαρτία, ήμασταν εκεί που ήμασταν. Και τι προσπάθεια κάναμε για να βρούμε τον Κύριο? Ο Κύριος μας βρήκε. Όταν ένα πρόβατο είναι πεσμένο σε ένα λάκκο 10 μέτρα μέσα, μπορεί να βγει? Πες μου, μπορεί να βγει?
Άμα είναι σε ένα λάκκο 10 μέτρα μέσα στο χώμα, μπορεί να βγει το πρόβατο από εκεί, άμα δεν πάει κάποιος να το βγάλει, να το τραβήξει. Έτσι ήμασταν, αδερφοί, παγιδευμένοι, και ήρθε ο Κύριος και μας έβγαλε. Και μας έσωσε. Και μας το λέει κιόλας. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός. Εγώ βάζω την ψυχή μου για τα πρόβατα. Κανένας άλλος δεν βάζει την ψυχή του. Μόνο ο Κύριος, αδερφοί. Έτσι μας έβγαλε και λέω, αφού μας έβγαλε, θα μας αφήσει στη μέση. Και ενώ σε έβγαλε ο Κύριος από εκεί που ήσουν, αδερφέ μου, τώρα αναρωτιέσαι, με βλέπει ο Κύριος. Τι να κάνει ο Κύριος, σαν τους Ισραηλίτες που τους έβγαλε και τους πέρασε μέσα από διακρατεάς χειρός. Ανοίγει τη θάλασσα, την Ερυθρά, περνάνε από τη θάλασσα, κλείνει η θάλασσα, πνίγονται όλοι, δοξάζουν τον Θεό, σε ευχαριστούμε Κύριε, μα μεγαλία. Τι έκανε, τύμπανα αυτά, ντέφια, η Μαριάμ, πάει πιο κάτω, γογισμός. Πω, τι πάθαμε, μας πας Μωυσή από εδώ και δεν έχουμε νερό και δεν έχουμε αυτό και δεν έχουμε εκείνο. Καρδιά του ανθρώπου, αδερφή, αφού δεν είδες μεγαλεία. Δεν είδες μεγαλεία. Γιατί δεν πιστεύεις ότι εκείνος ο οποίος άρχισε το έργο το καλό είναι εκείνος ο οποίος θα το επιτελέσει και θα σε διαφυλάξει για την επουράνια βασιλεία. Και το σώμα σου και την ψυχή σου και το πνεύμα σου και την οικογένειά σου. Και αφού πάει και προσκυνάει τον Κύριο, αυτή η γυναίκα εδώ πέρα, η φοβερή καρδιά, αυτή η ψυχή, η μεγαλόψυχη, αδερφοί, πού τη βρήκε τόση παρησία. Εμείς πάμε απαρησίαστοι πολλές φορές. Αυτή τόση παρησία πού τη βρήκε. Πού τη βρήκε τόση παρησία. Η πίστη που έχει στην καρδιά της, αδερφοί, παρησία είναι από την πίστη μας. Το ταπεινό της φρόνημα που έχει μέσα της. Αυτά την οθούνε, αδελφοί, να σταθεί έτσι μπροστά στον Κύριο. Και τρώει και τη δεύτερη, θα λέγαμε. Δεν είναι καλό να πάρεις το ψωμί από τα παιδιά και να το δώσεις στα σκυλάκια. Εδώ τι να πεις τώρα. Το βάζεις στα πόδια και φεύγεις. Εδώ το βάζω στα πόδια και φεύγω. Πού να σταθείς. Εδώ στο λέει ο Κύριος. Αλλά που δεν το δέχεται μες στην καρδιά της. Σαν του λέει το Κύριο, όχι, εγώ θα πάρω αυτό που θέλω να πάρω. Εμένα θα μου δώσεις αυτό το οποίο ζητάω. Και το όχι αυτό θα γίνει ναι. Έτσι λέει. Έτσι λέει. Τι μπορεί. Τον παραλυτικό τον σήκωσε. Το νεκρό, το γιο της χείρας, το ανέστησε. Το Λάζαρο τον ανέστησε. Τα ψωμιά τα πολλαπλασίασε. Τόσα θαύματα έκανε, δεν μπορεί. Γιατί να μου το κάνει και εμένα. Γιατί να μου πει όχι στο δικό μου αίτημα, στο δικό μου πρόβλημα. Δεν μπορεί, κάποια δοκιμασία είναι. Κάτι θέλει ο Κύριος, κάτι ζητάει ακόμα. Θα το βρω αυτό που ζητάει, θα το κάνω και να εξιχνιάσουμε το θέλημα του Θεού, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας. Εξιχνίασέ το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, εξετάζοντες ποιο είναι το θέλημα του. Μην λες το έκανα το θέλημα του Θεού. Μην είσαι πολύ απόλυτος, αδερφέ, με το θέλημα του Θεού. Ψάξε λίγο το θέλημα του Θεού. Ερεύνησε το λίγο το θέλημα του Θεού. Μην αυτοδικαιώνεσαι πολύ μπροστά στον Κύριο. Πάρε μία έτσι διαφορετική θέση, πιο ταπεινή, πιο απλή, πιο υπομονετική, πιο επίοικη. Πάρε μία άλλη θέση. Μην λες το έκανα, για ψάξε λίγο. Και όταν το ψάξεις, θα στο φανερώσει ο Θεός. Σου πει κάνε αυτό τώρα, να, στο δείχνω. Αυτό σου λείπει. Αυτό σου λείπει, κάντο. Και η γυναίκα αυτή αυτό ήθελε, Κύριε. Κάτι θέλεις, κάτι ακόμα δεν έχει συμβεί στη ζωή μου, θα μου το δώσεις. Δεν το δέχεται, αδερφοί, αυτό το όχι του Κυρίου. Και πραγματικά γίνεται ναι.
Ναι, Κύριε, λέει, αλλά και τα σκυλάκια. Αυτά λυτρώνε τα ψυχουλάκια. Και εγώ δεν σου ζητάω τίποτα. Α, ψυχουλάκι. Σου ζητάω, εσύ πως ζητάς τίποτα, φρατζόλες. Να πάρεις όλη την ευλογία για σένα, ναι. Όχι. Α, ψυχουλάκι θέλω, Κύριε. Αδερφή, να πάμε έτσι στον Κύριο. Έτσι να συμμαζέψουμε την καρδιά μας, τον εαυτό μας, τις προθέσεις μας, έτσι να πάμε στον Κύριο με μεγαλύτερη επίγνωση, να κάτσουμε λίγο να δούμε το θέλημα του Θεού, να δούμε ακόμα τι μπορούμε να κάνουμε για τον Κύριο, πώς πρέπει να σταθούμε, μήπως δεν έχω συγχωρέσει κάποιον, μήπως δεν έχω αγαπήσει κάποιον. Αδελφοί, μήπως κάτι ακόμα μου ζητάει ο Κύριος και περιμένει αυτό, ο Κύριος να δει για να ενεργήσει. Και μήπως απλώς δεν είναι και τίποτα από όλα αυτά, αλλά πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα για να δοκιμάσει ο Θεός την καρδιά μου, αν θα μείνω σε αυτό το οποίο έχει επιτρέψει. Γιατί και στο κάτω-κάτω στην Ιερουσαλήμ λέει ο καιρός της ταπεινώσεως επληρώθη. Ήταν ένας καιρός ήταν. Πληρώθηκε. Πρέπει να πληρωθεί. Πρέπει να πληρωθεί ο καιρός. Υπάρχουν καιροί που πρέπει να πληρωθούν. Και όταν θα γίνει αυτό, τι θα πει ο Κύριος. Αυτό θα πει. Θαυμάζει ο Κύριος. Ήθε να θαυμάσει ο Κύριος, αδερφέ μου, με την πίστη σου. Ήθε να θαυμάσει με την αγάπη σου. Ήθε να θαυμάσει με την υπομονή σου. Ήθε να θαυμάσει με τη διαγωγή σου. Με την επιοίκειά σου, με την αγάπη σου. Να θαυμάσει ο Κύριος, αδερφοί. Και το αίτημά σου θα στο δώσει ο Κύριος. Γιατί λέει, ζητείτε τη βασιλεία των ουρανών και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Αμήν, αδελφοί, ο Θεός να βάλει το λόγο στην καρδιά μας.